Βρισκόμαστε στον Άγιο Στέφανο Νίκη, στην κεντρική πλατεία τη περιοχή. Και όπω μπορούμε να σα δείξουμε εδώ πέρα, η κεντρική πλατεία είναι γεμάτη από χιόνι. Σε κάποια σημεία, μάλιστα, ξεπερνάει τα 20 εκατοστά το χιόνι εδώ στην περιοχή. Να σα δείξουμε κιόλα ότι τα αυτοκίνητα. Έχουν καλυφθεί από χιόνι. Το στίχημα είναι να μείνουν ανοιχτοί, όπω αναφέραμε, οι δρόμοι, καθώ ο κρατικό μηχανισμό βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα. Δεν έχει σταματήσει να περνάει για να κρατήσουν του δρόμου ανοιχτού. Να σου πω ότι πολλά είναι τα προβλήματα και από τι κοπέ δέντρων που έχουν δεχτεί τα βόρεια προάστια. Έχουν δεχτεί δεκάδε κλήσει η πυροσβεστική υπηρεσία από το πρωί. Τουλάχιστον είναι 20 οι κλήσει. Μάλιστα υπήρξαν και κάποια ζητήματα στο οδικό δίκτυο, καθώ έπεσαν οι κορμοί δέντρων πάνω σε αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να κλείσουν αρκετοί δρόμοι στην περιοχή τη Δροσιά. Και να σου πω ότι αρκετά είναι και τα προβλήματα στην ηλεκτροδότηση στην περιοχή τη Αττική. Συγκεκριμένα στην Βαρυπόμπη, στον Ασπρόπυργο, στον Αυλώνα, στην Μαλακάσα, στον Διόνυσο, την Δροσιά, τον Άγιο Στέφανο, την Άνοιξη, τον Κάλαμο, τον Μαρκόπουλο, τον Οροπό, την Εκάλη, στο Πικέρμη, στην Ροδόπολη αλλά και να. την Σταμάτα. Ωστόσο, σιγά σιγά αρχίζουν να αποκαθίστανται οι ηλεκτροδότητε. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.